Εδώ έχουμε τις αερόφυσκες. Οι αερόφυσκες είναι δύο μπαλόνια τα οποία έχουν μπει πίσω στον πίσω άξονα και μεταβάλλουν την μαλακότητα ή τη σκληρότητα ή και το ύψος ακόμα του αυτοκινούμενου στον πίσω άξονα. Γιατί οι αερόφυσκες υπάρχουν μόνο στον πίσω άξονα. Από αυτό εδώ το χειριστήριο έχουμε δύο μανόμετρα, γιατί είναι χώρια στην ουσία. Μπορούν να δουλέψουν ανεξάρτητα τα μανόμετρα. Οπότε μπορούμε να έχουμε λίγο παραπάνω πίεση από τη μία μεριά και λίγο λιγότερη πίεση από την άλλη τη μεριά. Γιατί μπορεί στον καράζ μου μέσα να έχω βάλει κάτι πολύ βαρύ ή να έχω περισσότερο βάρος από τη μία τη μεριά. Οπότε να γέρνω λιγάκι. Οπότε για να εξισορροπήσω, μπορώ στην ουσία να έχω στη μία περίπτωση λίγο παραπάνω και στην άλλη λίγο λιγότερο. Ιδάλλως θα είχαμε μόνο ένα μανόμετρο, το οποίο θα πήγαιναν ταυτόχρονα και δεξιά και αριστερά στο ίδιο level. Από εδώ προς τα πάνω στην ουσία δουλεύει το κομπρεσέρ και δίνουμε αέρα και ανεβαίνει αυτό το πέδαλο προς τα πάνω. Maximum 6, το 6 είναι το maximum στην ουσία στη τέτοιο. Το 6 είναι για να μπούμε παραδείγματος χάρη σε ένα καράβι. Όσο περισσότερο το ανεβάζουμε αυτό εδώ προς τα πάνω, τόσο πιο σκληρό γίνεται το αυτοκίνητο. Όσο το κατεβάζουμε, γίνεται λίγο πιο μαλακό. Από το πέρα εδώ ξεφυσκώνει και βγάζει αέρα. Αυτό το minimum το οποίο θα πρέπει να έχει μέσα εν κινήσει το αυτοκίνητο θα πρέπει να είναι στα 2 bar. 2 bar, 2 με 3 bar είναι το minimum. Το πόσο όμως θα πρέπει να το έχουμε, αυτό παίζει ρόλο με το πόσα άτομα είμαστε μέσα, τι βάρος έχουμε πίσω στον καράζ και σε τι δρόμους οδηγάμε. Όσο πιο πολύ βάρος, τόσο πιο πολύ αυξάνουμε το νούμερο τα μπαρ, 4, 5, 6. Είναι όχι απαραίτητος, γιατί έχουμε ακόμα μία παράμετρο. Σε τι δρόμο θα οδηγήσω, θα οδηγήσω στην Εθνική Οδό ή θα οδηγήσω σε έναν υπαρχιακό δρόμο. Άρα τι πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε για συνολικά. Εγώ θέλω να ξέρετε από εδώ πέρα εδώ ότι όσο ανεβαίνω σκληραίνει, όσο κατεβαίνω μαλακώνει. Αλλά ακόμα και το minimum στην ουσία πρέπει να έχω ένα minimum, γιατί αντί είπαμε της φούσκας είχε ένα κουκουνάρι. Μπράβο. Το κουκουνάρι θα ήταν το τερματικό του. Αν λοιπόν εγώ έχω 2 μπαρ εδώ, 1,5 μπαρ παραδείγματος χάρη, 2, το οποίο είναι πολύ ελάχιστο σε σχέση με το βάρος το οποίο έχω, μπορεί να κάνω ταξίδι και να ακούω συνέχεια ένα ντουκ ντουκ να χτυπάει, το οποίο αυτό εδώ πέρα εδώ να είναι ότι βρίσκει εσωτερικά η φούσκα η μία με την άλλη. Εσωτερικά έχει κάποια σίδερο μέταλλο. Γι' αυτό λοιπόν το βάρο, στο πόσο πρέπει να το έχω, πρέπει να το παίξετε λιγάκι και εσείς, γιατί είναι μεταβαλλόμενο αυτό αναλόγως αν είμαι σε επαρχιακό δρόμο ή σε εθνική οδό. Όσο περισσότερο πάω προς τα πάνω, όσο περισσότερο πηγαίνω στην εθνική οδό παραδείγματος χάρη, θα σας πω ένα παράδειγμα, θα το βάζα εγώ στο 4-5 αρχικά για να δω τι γίνεται. Στην εθνική οδό έχω καλό δρόμο, δεν έχω λακκούβες, οπότε δεν έχει να ακούσω dang dung. Όσο όμως ανεβαίνω προς τα πάνω έχω μια καλύτερη ευστάθεια, επειδή μιλάμε για ένα όχημα το οποίο έχει έναν όγκο και ένα ύψος. Αν πέρασω μια νταλίκα ή έναν αέρα και έχω έναν πλευρικό άνεμο, αν δεν είχα αερόφυσκες θα κουνιόμουν αρκετά περισσότερο δεξιά και αριστερά. Σηκώνοντας αυτό εδώ προς τα πίσω, σηκώνεται ο κόλλος προς τα πίσω, γίνεται όμως πιο σκληρός ο ποπός του αυτοκινουμένου, οπότε έχω μια καλύτερη ευστάθεια στην ουσία σε μπαλατζαρίσματα δεξιά και αριστερά. Γίνεται πιο σκληρό, είπαμε, το αυτοκίνητο. Όσο σηκώνω, σκληραίνει και η... σκληραίνει η ανάρτηση. Φαντάζομαι ότι αυτό το πέρα εδώ ρυθμίζω την ανάρτηση. Τι θέλω, μαλακιά ή σκληρή. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει ένα νούμερο το οποίο εγώ θα σας πω στο πόσο να το δουλεύετε. Εγώ πρέπει να σας πω ότι το minimum είναι 2 με 3 και το maximum είναι 6. Το range είναι εκεί πέρα, εκεί μέσα θα παίζει. Μεταξύ 3 και 6 δηλαδή. Σωστά. Ωραία. Αλλά αυτό. Εσύ τι συστήνεις να βάζουμε. Γιατί εγώ δεν το έχω οδηγήσει πρώτον μία το αμάξι. Πρέπει να το. Είναι άδειο αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε φιάλιση υγραερίου. Δεν έχουμε ρεζέρβα. Δεν έχουμε πόσα άτομα θα είναι μέσα. Δεν έχουμε τα προσωπικά αντικείμενα το πόσο είναι μέσα. Να κάνουμε λοιπόν την υπόθεση εξής. Ότι είναι τίνκα σε άτομα και τίνκα σε πράγματα μεταφορά. Όχι. Θα το πω εγώ. Άρα λοιπόν με τη δική μου κρίση. Για την ενοικίαση που θα έχουμε τις φιάλες αερίου και θα έχουμε τα άτομα, επειδή το βάρος θα είναι μεγάλο και επειδή θέλουμε να είναι και πιο ασφαλής η οδήγηση και για να είναι πιο σηκωμένο ψηλά, εγώ θα το βάζα στο 5 για να σηκωθεί ψηλά και να μην χτυπάει, να μην βρίσκει χάπου χαμηλά.
σε ποια προϋπόθεση. Ακόμα άμα είμαι σε επαρχιακό δρόμο, σε ποιο δρόμο. Σε οποιοδήποτε δρόμο. Όχι, γιατί άμα πάω σε έναν επαρχιακό δρόμο στην ουσία που έχω συνέχεια λακκούβες και πέφτει. Θα το μαλακώσω εκεί λοιπόν. Εκεί λοιπόν θα βαράει μπάνγκ. Άρα, αν φύγει κανείς από την Αττική Οδό και ασφάλτους και τα λοιπά και Εθνική Οδό να ξεκινήσει με 5 και όταν φτάσει χωματόδρομο ή κάτι περίεργο κτλ. Να το κατεβάσει στο 4. Ή το αφήνει στο 3,5 ή να το πω έτσι, το βρίσκει κάπου εκεί, δεν λες τίποτα σε κανέναν, του λες 3,5 είμαστε εδώ πέρα εδώ και τέλος. Και δεν πειράζει τίποτα ποτέ. Δεν πειράζει και δεν κάνει τίποτα. Αυτό ακριβώς λέω. Εντάξει, δηλαδή αυτό είναι ένα πράγμα. Εγώ δεν το βάλω αυτό εδώ πέρα εδώ για την ενοικίαση καθαρά και μόνο, γιατί και εσύ μπορεί να το πάρει αυτοκίνητο αύριο μεθαύριο στην ουσία, σου προσφέρει και κομφόρ και άνεση και ασφάλεια. Ναι, ναι, ναι. Αν δεν εννοείς, δεν το παίζεις πάνω κάτω. Επίσης, το πλέκτρο. Παραδείγματος χάρη, πήγα κάπου σε μία μουδιά, σε λίγο χώμα, σε λίγο άμμο. Ναι. Και δεν έχω καλή πρόσθεση. Γιατί όλο το βάρος στην ουσία πάει στον πίσω άξονα. Γιατί όλο το γκαράζ μου το έχω πίσω. Άρα λοιπόν το περισσότερο βάρος θα το βάλω πίσω. Αν το βάλω πίσω, το αυτοκίνητό μου δεν θα κάτσει. Ναι. Θα κάτσει. Η κίνησή μου είναι μπροστινή. Δεν θα έχει πρόσθεση. Άρα λοιπόν δεν θα έχω καλή πρόσθεση. Δεν θα έχω καλό τιμόνι στην απόκρισή μου. Όταν θα του λέω κάνει αυτό το πράγμα, δεν θα το κάνει στην ουσία, δεν θα ανταποκρίνεται σωστά. Γιατί το περισσότερο βάρος θα είναι πίσω, οπότε μπροστά και θα γλιστράνει η τροχή περισσότερο και δεν θα έχω καλό τιμόνι. Και τώρα πάω.